Τι ωραίο καλοκαιρινό χαλί είναι αυτό. Κάθε μέρα το ακούω και ακόμα δεν το έχω συνηθίσει. Κατάλαβε. Θέλω να το συνδυάζω παράλληλα και με μπάνιο, με θάλασσα. Μπάνιο. Μπάνιο. Στη θάλασσα. Στη θάλασσα. Γενικά, ναι, πηγαίνω, κάνω μπάνιο, δεν είναι. Αυτό λέω. Το συνδυάζω με μπάνιο μόνο όταν το ακού. Όχι, με μπάνιο στη θάλασσα. Εντάξει, πάλι καλά. Καλησπέρα σα. Γεια σα. Είμαστε το ραντεβού μα στι 4. Είναι εδώ. Αμέ. Και βάσει και πάμε πολύ σαν το πούμε. Και άγιστα, κύριε. Στη ρυθμίση του ήχου, η Βάσο Καλαργύρου, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6. Είμαι πολύ παρέα σήμερα. Πολύ, πολύ παρέα. Γιατί πολύ παρείστηκε αυτή η Τετάρτη. Έχει ανοίξει ο καιρό, παιδί μου. Εντάξει, ακόμα δεν έχουν πάει άνοιξε, όλοι. Τι ώρα άνοιξε. Τι ώρα άνοιξε. Ήταν κλειστό και άνοιξε. Τετάρτη είναι σήμερα, κλείνει τώρα. Α, μα δεν το προλαβαίνουμε. Λοιπόν, ωράριο καταστήματο και κέντρο. Κάτσε να δει, μην ρίξει καμιά βροχούλα το βράδυ. Όχι, μην τα λε αυτά. Η αλήθεια είναι ότι το βράδυ έχει λίγη δροσούλα. Η αλήθεια είναι ότι είπανε λίγο στα δελτία καιρού ότι υπάρχει μια πιθανότητα από το βράδυ λίγο να ξαναπέσει η θερμοκρασία. Εντάξει, καλύτερα. Γιατί ο κόσμο, άμα ξέρει, δεν έχει πολύ ήλιο, θα πάει να κάνει σολάριο. Αυτό θα συζητήσουμε σήμερα. Αμέ. Αυτό θα συζητήσουμε σήμερα. Θα έρθει εδώ. Και όχι μόνο αν δεν έχει ήλιο. Πε ότι ο άλλο δουλεύει συνέχεια και θα βγει τον Ιούλιο στι παραλίε. Δεν πρέπει να είναι λίγο μαυρισμένο. Δεν γενικά τα σπρώσματα, μα... όπως εγώ δηλαδή. Καλή ώρα και εγώ. Την άλλη εβδομάδα θα κλείσουμε. Τι λες, θα κλείσουμε την άλλη εβδομάδα. Ναι, άμα μου το κάνεις τώρα, πολύ ευχαριστούς. Εννοείται ότι θα το κάνω τώρα, εγώ, για πάρτι μου. Όλα λοιπόν, τα σολάρια, μέχρι να γίνω πίσα, κατράμι. Θα έρθει εδώ λοιπόν η αγαπημένη, λατρεμένη... Πολύ αγαπημένη θα έλεγα. Καλή Παλιατάκη. Oh, yeah. Από το Candy Medis, παρακαλώ, για να συζητήσουμε, βέβαια, να δούμε και κάποιες φωτογραφίες με fail και pass solarium των celebrities. Πρέπει να συζητήσουμε τα υπέρ, τα κατά, το τι πρέπει να κάνουμε, τι πρέπει να γίνει σωστά. Και πράγματα και θαύματα, αλλά θα μας πει αναλυτικά η καλή Παγιατάκη τι πρέπει να κάνουμε και τι όχι για να έχουμε ένα όμορφο και ωραίο δέρμα και γιατί κάνει καλό και στο δέρμα του σολάριου, να πούμε έτσι. Mm-hmm. Και να γει η υγιές μαύρη, παρακαλώ. Αμέ. Έτσι. Αμέ. Για να μπούμε λίγο μαυρισμένοι στην παραλία, ρε παιδί μου. Έτσι. Σε λίγο θα δούμε μαζί μας, λίγο μετά τις 5, τον αγαπημένο Κώστα Δόξα. Κώστα Δόξα, ένα χειροκρότημα για αυτό, παρακαλώ. Έρχεται και ο Κώστας Δόξα σήμερα να παρουσιάζει το τραγούδι. Όλα πάνω. Θέλουμε και ο κρατές δώρο σολάριου. Ναι. Άντε, ξεκινά. Δώσε. Δώσε. Τακ, 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 εγώ έτσι. Το λέω, Βάσο Καλαργύρου, αυτή έχει υπογράψει συμβόλαιο και δεν μου το λέει ακόμα, γι' αυτό δίνει δώρα τώρα. Εγώ δεν έχω υπογράψει ακόμα, τι γίνεται. Όχι. Δεν γίνεται να δεις. Δεν πάω χωρίς εσένα. Καλά, μην τα λες τώρα έτσι αυτά. Δεν πάω πουθενά χωρίς εσένα. Δεν ξέρεις πώς τα φέρνει η ζωή. Θα μας πει και η καλή Παγιατάκη βέβαια και τις προσφορές που έχει βγάλει. Αμέ. Και την Medispa. Γιατί όλοι πια μπορούμε να κάνουμε σολάριο με εγώ, έτσι δεν γίνεται. Δεν κατάλαβε όλοι πρέπει να κάνουμε για να μην βγαίνουμε. Εκτός αν ξεκινήσετε την Πρωτομαγιά τα μπάνια, εκεί εντάξει, το πια είστε η εξαίρεση. Εκτός αν είστε χειμερινοί κολυμβητές. Εκτός αν είστε... Οι χειμερινοί κολυμβητές πώς μαυρίζουν, αφού δεν έχει ήλιο το χειμώνα πολύ. Καλά και εσύ στην Ελλάδα είσαι, βρε παιδί μου, θα έχει ήλιο. Έχει ήλιο. Εντάξει, όχι πάντα. Έχει. Πόσες μέρες είχαμε δει το χειμώνα που ήταν συνεχόμενη καλά, συννεφιά. Γλυκέ μου, δεν είμαστε και η Αγγλία που έχει μια. Κρίμα, θα μπορούσαμε να ήμασταν, γιατί. Να το στείλουμε στην Αγγλία, σαν ανταποκριτή. Απ' την άλλη, εντωμεταξύ λέει δεν πάω πουθενά χωρίς εσένα, αλλά απ' την άλλη σε στέλνει. Πόσο αυτό το κορίτσι και το κορίτσι. Και θα ποιο θα μείνει η μάνα μου τα 3:30 το μεσημέρι. Θα βγαίνουμε από εκεί. Γίνεται. Όλα γίνονται. Πώς τι γίνεται. Λοιπόν. Σας καλά ρε η ιδέα, κυρία Καλαργύρου. Πώς σας δόξας μαζί μας και θα μας παρουσιάσει το ολοκένουργιο τραγούδι Σερί. Θα μας πει για αυτό το βίντεο κλιπ που έχει κάνει που θέλω να ρωτήσω πραγματικά γίνονται τέτοια πάρτι. Γιατί να μην γίνονται. Και ήταν λίγο το πάρτι δυνατό. Πόσο δυνατό. Δυνατό. Σε βάρεσε. Ναι. Ήταν το πάρτι bang. Που γίνεται στο βίντεο κλιπ. Να μπορείτε το βίντεο κλιπ είναι του Βαγγέλη Τσαουσόπουλου. Εννοείται. Εννοείται. Ευαλώνει τη φαντασία του άνθρωπος αυτό. Και μία ακόμη φορά. Και έχει κάνει τα ένα κατάφερε. Πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Λοιπόν, social media δεν είπαμε. Αμέ στο Facebook μας βρίσκεται στη σελίδα μας ραντεβού στις 4. Παύλα Star FM 97,1. Όπου μας βλέπετε και live από το στούντιο του Star FM. Στο Twitter και στο Instagram. Γεια σου, Τζορτζίνα. Στο Twitter και στο Instagram, ραντεβού στα RFM. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το hashtag ραντεβού στα RFM σε όλα τα social media, στις φωτογραφίες σας, στα βίντεό σας, στα status σας, οτιδήποτε θέλετε. Στο Twitter για να, να λέτε τα δικά σας τα προβλήματα τα οποία τα βγάζουμε εμείς εδώ πέρα. Έτσι, γιατί να τα λέμε και αυτά. Δόξα τω Θεώ, περνάνε όμορφα και βγαίνει προς τα έξω και στο Twitter. Τα σχολιάζουμε εδώ όλοι μαζί και γίνεται ένα ωραίο. Μπαχτιντή.
Πώς το πες? Μπαχτιρδί. Μπαχτιρδί. Αμέ, λοιπόν, αμέ. Να πούμε ότι μας ακούτε μέσα από το 97,1 όσοι ακούτε μέσα από τα ραδιοφωνά σας, όσοι βρίσκεστε λοιπόν εδώ στη Λαμία, mm-hmm. όσοι βρίσκεστε εκτός Λαμίας, μας υπόλοιπα μήκη και πλάτη της γης. Έτσι, αυτό το κόλλησε η Παναγία μου. Αυτή και ο Μπογδάνος που πάντα κάτι θα έλεγε στο τέλος, δεν το λέει στην αρχή. Λοιπόν. Θα έλεγε κάτι έτσι φιλοσοφικό. Ναι, το έπαιζε λίγο έτσι κάτι, ναι. Λοιπόν, μας ακούτε λοιπόν μέσα από το tvstar.gr, το web radio του Star FM. Πάντα το tvstar.gr, web radio και είστε ζωντανά στην παρέα μας. Θα πεις λίγο με προφορά. Yes, και μπορείτε βέβαια μέσα από το web radio του Star FM να βλέπετε, να ακούτε μάλλον όλες τις συνεντεύξεις που μας έχουν δώσει όλοι οι καλλιτέχνες εδώ στην εκπομπή μας, στρατηγούς της 4. Χαίρετε! Γεια σας! Λοιπόν. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα, ναι. Να ξεκινήσουμε έτσι όμορφα και ωραία. Να ξεκινήσουμε και με το καινούργιο του Κώστα Καραφώτη, παρακαλώ κυρία Καλεργύρου. Ολοκένουργιος Κώστας Καραφώτης, τώρα στο Star FM. Λεπτομέρειες στο καινούργιο ένθετο του tvstar.gr. Είμαστε, ήρθε και η παρέα μας. Ένα και ακόμα για την παρέα μας. Το κοινό μας που είναι το ζωντανό.
μου το κοινό, παρακαλώ. Εδώ πέρα λίγο την λοιπόν, καμερά μας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας και από εμάς. Γεια σου, καλή. Η καλή Παγιατάκη είναι εδώ μαζί μας. Τι κάνεις? Το κορίτσι αυτό το όμορφο. Είμαι το καλά. Ευχαριστώ για την εκπομπή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να τα σαν την Ανίτα νιώθω τώρα που παίρνουν όλοι και λένε γεια σας, ευχαριστώ για την εκπομπή σας. Σας βλέπουμε, σας παρακολουθούμε, σας ακούμε. Ξέρεις γιατί θέλουμε την καλή εδώ, τέτοια εποχή? Γιατί είναι το κορίτσι χειμώνα καλοκαίρι που είναι δροσερό. Δεν ξέρω πώς το κάνει. Ναι, πώς, μίλησέ μας λίγο για τον εαυτό. Μίλησέ μας γι' αυτό. Συντηρούμε. Συντηρούμε. Συντηρήσε. Το πάνω, λοιπόν, το πάνω. Είναι η πρόληψη. Θα μιλήσουμε λίγο για... Τι κάνει λάθος. Τι κάνει λάθος. Κάνει πολύ σολάριο. Πολύ, ναι, προφανώς μπερδεύουν την αισθητική. Με την υπερβολή. Με την υπερβολή. Μάλιστα. Άρα όλο αυτό που βλέπουμε είναι από το πολύ σολάριο, δηλαδή τις πολλές συνεχόμενες συνεδρίες. Ναι, ναι, πολλές επισκέψεις, πολλές συνεδρίες, συστηματικά, κατ' υπερβολή, με πολλά προϊόντα, πιθανόν σε κάποια να έχουν χρησιμοποιηθεί και τύπου αερογραφικά σολάριου, τα οποία δεν είναι ακόμα. Στόχο και σε φωτογραφία, όχι, θέλω να το δεις αυτό το πράγμα. Κοίτα εδώ. Από την εποχή που, που ήταν χρόνια. Ακόμα, ναι. Και θα κλείσω και την άλλη εβδομάδα, να κάνουμε μαζί με τον Άκη. Έχετε δει κάτι φωτογραφία που δείχνει τη μαμά, τον μπαμπά και τα παιδιά και η μαμά είναι μαύρη και όλη η υπόλοιπη είναι άσχη. Κάτασπρη όμως. Ναι, όχι παιδιά, αυτό είναι υπερβολή, είναι λάθος, εκ των πραγμάτων. Δεν είναι καλό αυτό. Τι κακό κάνει στο δέρμα της αυτή τη και εκτός από αυτό, ναι, το κακό που κάνει εκεί που θα μπορούσε να κάνει καλό, κάνει κακό. Γιατί, νεκρώνει τα κυτταρά της. Σίγουρα. Λοιπόν, αφυδατώνεται. Αφυδατώνεται. Καίγεται, μπορεί μέχρι και να καεί κιόλας και απλά εμείς να μην φτάνει στα μάτια μας. Πιο σημαντικό φαντάζομαι καρκίνο του δέρματος, έτσι. Ναι, από την υπερβολή, ναι. Δηλαδή να φτάσει στο άλλο άκρο, εκεί που θα πας να κάνεις κάτι θεραπευτικό, κάτι σωστό, κάτι καλέστητο, φτάνουμε στο αντίθετο άκρο. Θα κάνεις το ακριβώς αντίθετο, ναι. Ναι, φυσικά. Και να προκαλέσουμε βλάβες του σώματός μας. Και αφυδάτωση επίσης μπορεί να έχει. Τι είναι αλήθεια και τι ψέματα δηλαδή με το σολάριο? Λοιπόν, ναι, υπάρχουν πολλοί μύθοι γι' αυτό. Καταρχήν, να κάνουμε λίγο να διευκρινίσουμε τι είναι σολάριο. Σολάριο είναι μια συσκευή η οποία έχει λάμπες. Είτε σε όρθιο θάλαμο, είτε σε ξαπλωτό. Πολύ βέβαια φοβούνται το ξαπλωτό. Το βάζω. Γιατί? Γιατί δεν έχω καταλάβει ούτε εγώ. Φοβούνται. Εγώ ξέρω γιατί. Εγώ ξέρω γιατί. Οι ακροατές. Θυμίζει λίγο φέρετρο. Δεν το είπα. Δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχει μία σκηνή σε γνωστό θρίλερ στο Βλέπω το θάνατό σου. Ναι, βλέπω το θάνατό. Με το σολάριο. Εγώ γι' αυτό δεν θέλω να κάνω το ξαπλωτό. Είμαι σίγουρη ότι θα το συνδυάζει με σκηνή. Μα ξεκάθαρα. Το ξαπλωτό πολλοί δεν το διαλέγουν γι' αυτό. Δηλαδή όταν του βάζει μέσα σε πρώτη φορά στο ξαπλωτό, του λες θα κάνουμε τη σκηνή από το. Και είναι και λίγο κλειστοφοβικό. Άμα είστε κλειστοφοβικοί, μην πάτε στο ξαπλωτό. Στο όρθιο καλύτερα. Στο όρθιο, ναι. Και πολλοί επίση φοβούνται για θέμα υγιεινής που δεν ισχύει ούτε αυτό γιατί θα καθαρίζονται και αποτυπώνονται πριν τη χρήση του επόμενου. Οπότε εγώ είμαι γνώπης και των δύο. Θα μπορούσε δηλαδή να προχωρήσει άνετα. Και πολλές φορές τα ξαπλωτά τυχαίνει να έχουν κάποιες περισσότερες να το πω υπηρεσίες από ότι τα όρθια. Δηλαδή? Από το να έχουν καλύτερες λάμπες, μεγαλύτερες, να έχουν προσκέφαλα, να γίνεται άλλος δροσισμός, άλλος φωτισμός, από το να έχουν τηλεοράσεις, ό,τι μπορεί να φανταστείς. Είναι πλέον εξελίσσεται πάρα πολύ και εκτός ποιότητας τέλος πάντων, να μην αναφέρω το εξωτερικό, να αναφέρω εντός Ελλάδας που μπορούμε να τα βρούμε, τα περισσότερα κέντρα χρησιμοποιούν το ξαπλωτό. Απλά εδώ εμείς λίγο είμαστε πιο συντηρητικοί. Οι Έλληνες το αγαπάνε το σολάριο. Το αγαπάνε το σολάριο. Οι Αμερικανοί, ας πούμε, οι οποίοι είναι χρησιμένοι. Καταρχήν έχει γίνει μόδα τον τελευταίο καιρό, πάρα πολύ. Και εκτός από αυτό πλέον έχω, μέσω της δουλειάς δηλαδή, έχω διαπιστώσει ότι πλέον και πολλοί γιατροί στέλνουν κόσμο. Και στην Αθήνα το κορίτσι, ε. Μία μέρα στέλνουν κόσμο να κάνει. Καλή καλά που το βρήκαμε και το φέρουμε. Στέλνουν κόσμο στο να κάνει σολάριουμ. Οι λάμπες αυτές εκπέμπουν στο σώμα μας μια ακτινοβολία, παρόμοια με την ακτινοβολία του ηλίου. Και τι γίνεται τώρα με αυτό, όσο αφορά από ακτινοβολία σε ακτινοβολία. Καταρχήν είναι ελεγχόμενη.
μπορούμε να χτυπάμε τη σωστή ακτινοβολία στο σώμα μας και όχι να εκτιθόμαστε στον ήλιο που χτυπάει και εμείς δεν ξέρουμε πώς, ειδικά τις ώρες αιχμής τις μεσημεριανές. Στις οποίες καλό είναι να μην είμαστε ούτε καν στην παραλία. Καλό είναι να μην είμαστε ούτε καν στην παραλία. Ναι. Λοιπόν, είναι η UVA που έχει το solarium, είναι 5 φορές ισχυρότερη από ότι ο μεσημεριανός ήλιος και με σωστή έκθεση και στο σωστό χρόνο μπορεί να δώσει το πολύ πιο όμορφο και αισθητικά όμοιο αποτέλεσμα. Γιατί τώρα υπάρχει όταν ξαπλώνεις στην παραλία, έχεις το μαγειδάκι, ξαπλώνεις από τη μία, ξαπλώνεις από την άλλη, καίγεσαι, κοιμάσαι. Και δεν γίνεται και τόσο ομοιόμορφο ώρες, έτσι. Μία καλή τέλος πάντων λειτουργία του solarium θα ήταν να ξεκινήσουμε από πολύ χαμηλά λεπτά, γιατί και εδώ πάλι υπάρχει η αποτυχία. Όταν τις βλέπεις τις άλλες να βλέπουν κόκκινες δωματούλες απ' έξω, γιατί θέλουν 10 λεπτά. Όχι, δεν μπορείς να κάτσεις με το καλυμμένο 10 λεπτά. Θα κάτσεις 4, θα κάτσεις 5, θα κάτσεις 6, θα κάτσεις 7. Θα έρθει η ώρα που θα κάνεις και το δεκάρι σου. Σιγά σιγά θα αποκτήσεις το μαύρισμα, θα ενεργοποιήσεις τη μελανίνη σου, γιατί αν πας από το 0, να πας στο 20, φυσικό είναι, θα καείς. Σίγουρα γιατί θα καείς. Και αυτό, δηλαδή δεν είναι μόνο το πολύ μαυρισμένο αποτυχημένο solarium, είναι και αυτό, είναι το καμένο solarium. Γιατί υπάρχει και αυτό. Υπάρχουν ειδικά προϊόντα και ειδικές υπηρεσίες που μπορεί να έχει το οποιοδήποτε solarium μέσα, από το να έχει αρωματικά έλαια, νερό, πανεμιστήρες. Okay, ναι, τα πάντα. Ακούς τη μουσική σου. Δεν είναι πέρα από το να μαυρίζεις, ναι. Δηλαδή, κάνεις και λίγο τη χαλάρωσή σου. Πλέον να βγαίνουν αρκετά μεγάλα solarium για να αποφύγουμε αυτό το κλειστοφοβικό που έχουν κάποιοι τέλος πάντων και φοβόμαστε. Επίσης, χρησιμοποιούμε πλέον και λάμπες κολαγόνου στο solarium. Για πες, αυτό, αυτό μ' αρέσει. Το άλλο θεραπευτικό κεφάλι. Το μ' αρέσει με το κολαγόνο. Τι γίνεται με αυτό, με το κολαγόνο. Διαγείρουμε το κολαγόνο του δέρματος με το κόκκινο φως. Αυτό έχει βρεθεί από μελέτη που έχει γίνει στην NASA και στους αστροναύτες. Δηλαδή, είναι πλήρως τεκμηριωμένο. Οπότε, εκεί που κάνεις το μαυρισμά σου, παίρνεις και τα καλά της υγείας, το ότι χτυπάει λάμπα. Αυτό το έχουμε στο KD. Εντάξει, τελείωσε. Έχω έρθει. Άμα το έχουμε αυτό, έχω έρθει. Εννοείται. Σας περιμένουμε. Πάμε. Και εκτός από αυτό, το solarium το χειμώνα μπορεί να αντικατασταθούν οι λάμπες του με μόνο κολαγόνο και να κάνεις θεραπεία καθαρά στο σώμα σου για το κολαγόνο, για την αντιγύρανση, για ρητίδες, για ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Απλά πρέπει η σωστή λειτουργία είναι. Είναι τα μπόμπα και εμείς, κάτι φαίνεται εδώ. Εμείς εδώ πέρα έχουν περάσει 2 αιώνες από πάνω, πάμε και για τρίτο. Κάτι τα μπόμπα τελείως δεν είναι τραγικό. Δεν έχει σημασία. Επίσης, τώρα πλέον τι δερματολόγους έχουμε που μας στέλνουν περιστατικά. Καταρχήν, ένα σύνηθες περιστατικό που μαστίζει πραγματικά τις μέρες μας είναι η ψωρίαση. Καθαρά ψυχοσωματικό. Καθαρά προβληματικό σε νέους, δεν κοιτάει ηλικία, δεν έχουμε περιορισμό. Δηλαδή, μπορούμε να δούμε μέχρι και άτομα πολύ νεαρά, μέχρι και άτομα μεγάλης ηλικίας. Με το solarium, επειδή μέσω της ακτινοβολίας εκρίνεται η βιταμίνη D3, η οποία βοηθάει στις δερματοπάθειες, βοηθάμε να καταλαγιάσει, αν όχι να εξαφανιστεί στο 100%, έστω ένα, έχω δει και περιστατικά με 80% λίαση, να φύγει η ψωρία στην δερματοπάθεια. Άρα, να το ξαναπούμε λοιπόν, ότι το solarium δεν είναι μόνο για να μαυρίσεις. Όχι, μπορείς να κάνεις, μπορείς να κάνεις πράγματα στο σώμα σου πολύ καλά. Και θεραπευτικές ιδιότητες. Καταρχήν, μέσα από έρευνες έχουμε δει ότι μέχρι να ενδυναμώνει την ψυχική ηρεμία του ανθρώπου, μείωση καρδιακιακών παθήσεων, μείωση της πίεσης του αίματος και όλα αυτά με μελέτες και τεκμηριωμένα. Μείωση της χοληστερόλης, ενδυναμώνει το νοσοποιητικό μας σύστημα και φυσικά η ακμή και η ψωρίωση, γιατί βοηθάει και την ακμή. Γι' αυτό πολλά περιστατικά είναι δείτε ακμής και ψωρίωση το καλοκαίρι από τον ήλιο. Αρχίζουν και καταλαγιάζουν ηρεμούς. Είναι ισχύ αυτό που λες. Αυτά πάνω κάτω. Για πες μας πόσος είναι ο χρόνος παραμονή λοιπόν. Γιατί, κοίτα, εγώ δεν θα στο κρύβω. Έμενα Αθήνα τόσα χρόνια, 10 με 12 λεπτά ήταν ο προτινόμενος αρχικός χρόνος. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει και εδώ μια παγίδα. Ποια είναι αυτή η παγίδα. Όταν ένα solarium και ένα μηχάνημα είναι καινούργιο, έχει όλες τις προδιαγραφές. Οι λάμπες του είναι καινούργιες. Δεν μπορεί ο άλλος να κάτσει 10 και 12 λεπτά. Αυτό που σας είπα στην αρχή. Θα κάτσει 4. Και ένας σωστός επαγγελματίας θα ξεκινήσει να κάνει αυτό, είτε είναι το μηχάνημά του με πλήρες προδιαγραφές, είτε δεν είναι. Καλό είναι να ξεκινήσουμε έτσι. Γιατί έχει να κάνει καθαρά με τον ανθρώπινο οργανισμό
και πώς αυτός εκρίνει τη δόση μελανίνης. Όσο περνάνε όμως οι όσο συνεδρίες... περνάνε συνεδρίες, αυξάνουμε το χρόνο, ξεκινώντας 4, 5, 6, 8, το μέγιστο. 10. Το μέγιστο έχει να κάνει με το σώμα και το μαύρισμα. Δηλαδή, τι εννοώ, εμένα όπως με βλέπετε τώρα, το μέγιστό μου είναι το 15. Okay. Και είμαι σχεδόν στον ένα μήνα που έχω ξεκινήσει το σολάριο μου. Και 2-3 φορές τη εβδομάδα λόγω χρόνου. Mm-hmm. Περιπτώσεις που ξεκινάνε και κάνουν 3-4 την εβδομάδα, καλό είναι να κάνουμε. Εδώ κοίτα, νιώθω ντροπή. Εδώ υπάρχει. Αρχίστε τα φάτσα να τα πείτε. Και είναι και καλό για μένα αυτό, γιατί εγώ δεν μαυρίζω, κοκκινίζω. Θα σου πω και γι' αυτό. Για πε μου λοιπόν. Οπότε καλό είναι μέρα παραμέρα, με λίγα λεπτά, λίγα λεπτά. Σε ένα μήνα έχουμε ολοκληρώσει, θεωρώ ότι είναι πέρα αρκετό τουλάχιστον με το δικό μου το μηχάνημα. Να έχουμε ένα ικανοποιητικό μαύρισμα και μετά κάνουμε μια απλή συντήρηση. Απλή συντήρηση μπορεί να είναι του τύπου 2 επισκέψεων την εβδομάδα, mm-hmm. στη θάλασσά μας, η παραλία μας, ο ήλιος που οπότε, θα μας συντηρεί. Οπότε, και ας κάνω ηλιοθεραπεία εγώ στην παραλία, καλό είναι να συνεχίσω το σολάριο ναι, ναι, για τον μήνα που συντήρηση. Είναι καλό. Ναι, 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 βεβαίως. Τώρα, μάλιστα. Μαυρίσμα, θα βγει στο καλοκαίρι, αλλά δεν θα το κόψει το χειμώνα. Θα κάνει 2-3 επισκέψεις μέσα στο μήνα για να διατηρηθεί μελανίνη στο δέρμα. Γιατί εγώ είχα έλλειψη ουσιαστικά mm-hmm. μελανίνης. Οπότε συντηρούμε έτσι με έναν απλό τρόπο όλο το χρόνο και έχω και ασφάλεια στο δέρμα μου. Και ξέρεις δηλαδή ότι δεν θα έχεις κάποιο πρόβλημα με εγκάβματα ή οτιδήποτε όχι, άλλο. Δεν θα καώ, δεν θα ταλαιπωρηθώ, δεν θα φαγκατωθώ, δεν θα κοκκινήσω. Δεν θα πάω να βάλω κάτι και θα πω: όχι, με ενοχλεί και εγώ, δεν μπορώ να ξαπλώσω. Τα κλασικά και τα σύνηθε. Τέλεια. Χθες λοιπόν είχαμε μία συζήτηση στο Twitter με τους Twitteράδες της εκπομπής ναι, ναι. και τους είπαμε λοιπόν ότι θα έρθεις να μας μιλήσεις. Έτσι. Αγαπάμε. Και μου λέει, και μου είπαν και πολλοί αυτοί, οι δύο-τρεις Twitteράδες, μου λένε: γιατί να πάω να κάνω σολάριο και να μην, για να φαίνομαι μαυρισμένος, να μην χρησιμοποιήσω την τερακότα. Τερακότα, μάλιστα. Γιατί θα είσαι σαν τον Donald Trump. Αυτό. Καλά, εντάξει, θα βάλει 4 τρώσει τερακότα. Θα βάλει τώρα την τερακότα. Και την έχουμε κάνει θεά. Είμαι γκομενάκι και βγαίνω έξω με τον τύπο. Μην μ' ακουμπάς με ρόνο. Δεν γίνεται. Μα καλή μου. Προσοχή, Λερώνη. Όχι, όχι. Αθήνα η μάτια. Ναι, δεν γίνεται, παιδιά. Τώρα και σκέφτομαι τώρα, βλέπεις τις γάμους δεξιώσεις να πηγαίνουν με τις τερακότες και να φεύγει από παντού πάνω στην Μην το πας μακριά, είναι καινούργιο. Κάθε πρωί τίνκα στην τερακότα. Είναι χειμώνας και είναι λες και έχει βγει από την Ήμπιζα. Τώρα αυτό. Για παρά δεν φοράγε καλέ λευκά αυτή και πάει όλο. Μα παντού, Λερώνη. Αν Λερώνη θα πάει από μακιγιά, από ένα μέλι. Δεν θα λέω από ολόκληρη τερακότα. Επίσης, κρέμες που βάζουν για μαύρο. Έχει που πει το άγχος δηλαδή για το γκουμενάκι, θα έχει και το άγχος μου σου πει. Μακριά από γι' αυτό λέω από εκείνες φορές κατάλευκος. Κόβεται, έτσι πράγμα. Τώρα σκέψτε να σε πάρει μαύρη, να σε κουμπάει και να αρχίσει να κάνει τα χτυλιές μου. Δεν γίνονται αυτά. Η μπλούζα μετά δεν μπλένεται. Πριν φύγουμε για το διαφημιστικό μας διάλειμμα και σε αποδεσμεύσουμε, θέλουμε να μας πεις για τις προσφορές που θα βρουν οι ακροατές μας στο KD Medispa, Παπακυριαζή 11Β. Λοιπόν, καταρχήν έχουμε και το φακόδιτσι που είχε εκεί μέσα. Ναι. Τις πήρες με casting όλες αυτές. Άντε, με casting και μοντέλα. Τι γίνεται, ρε παιδιά, τι κάνετε εκεί πέρα. Θα πάω και εγώ να ομορφύνω εκεί, πας και γίνω και εγώ μοντέλο. Πας και με δει κάποιος διαφορετικά, κατάλαβες. Με βλέπει πίσω και από κάτω, πας και κάνουμε την τύχη μας. Κάτι από αυτό θα βάλω στον αέρα, να λύσω το μαλλί μου, τώρα στα πάνω, μισό λεπτό. Θα βάλω και το βίντεο με το μαλλί κάτω. Για πες μας λίγο τώρα για τις προσφορές. Έχουμε στα 100 ευρώ απεριόριστο για ένα μήνα, η οποία είναι πολύ καλή και συμφέρουσα προσφορά, γιατί όσες επισκέψεις και να κάνεις μέσα στο μήνα θα πληρώσεις 100 ευρώ. Διαφορετικά είναι 1 ευρώ το λεπτό και όσο θέλει ο καθένας κάνει. Επίσης υπάρχουν και πολύ καλοί ενεργοποιητές που μπορεί να χρησιμοποιήσεις για το σωστό μαύρισμα, τη σωστή κατανομή του μαυρίσματος, ενυδάτωση, προστασία και να αποφύγουμε και λίγο αυτό το άρωμα έτσι, του καμένου, της καμένης αίσθησης. Mm-hmm. Είναι πολύ καλή, πολύ ενυδατική, πολύ μαλακτική. Θα σας βοηθήσει.
Και κάτι ακόμα που δεν ολοκλήρωσα πέρα τη τερακότα, πώς μπορούμε να το κάνουμε. Υπάρχουν και κρέμες μαυρίζοντας. Θέλω να σου πω για τις κρέμες. Να τις αποφεύγουμε, να τις αποφεύγουμε όμως. Γιατί αν δεν χρησιμοποιήσει σωστή και από όλες όσες ξέρω, μία μπορώ να κρίνω την σωστή. Δεν θα πω εταιρεία τώρα για να μην κάνω διαφήμιση. Αλλά θα μας την πεις μετά εμείς για να την πάρουμε να την έχουμε δεύτερη ευκαιρία. Αν δεν την τοποθετήσει σωστά, δεν γίνει σωστό peeling πρώτα, που κανείς ουδέποτε δεν το λέει να γίνεται peeling. Γι' αυτό μου κάνει εντύπωση και εμένα. Και την κρέμα και το σολάρι στην peeling πριν. Όχι. Μην τα παίρνεις, Στην Αθήνα θα σου μιλήσω για τη Λαμία, γιατί πάω σε ένα από την φορά θα πάω. Στην Αθήνα τις δίνουν σαν καραμέλες. Όχι, αυτές τις κρέμες. Θέλει πρώτα peeling, σωστό peeling. Και δεν σου δίνουν ποτέ tips και οδηγίες τέτοιες. Πρέπει να τοποθετηθεί σωστά στο πάνω μας, να μην κάνει μπαλώματα, να μην μπει λανθασμένη ποσότητα, να μπει παντού, να κάτσει σαν φρούχον για 5 λεπτά τουλάχιστον με τα χέρια και τα πόδια σε έκταση. Οπότε, καλό είναι να τα αποφεύγουμε. Και είναι και διάφορες που πραγματικά δεν απορροφούνται και δεν μαυρίζουν και μαυρίζει κάτι. Με τα πόδια και τα χέρια σε έκταση, τι είμαι στο Westworld, είμαι. Έτσι κάπως έτσι. Γιατί αλλιώς μόλις κολλήσει, μόλις κάτι κάνει, μόλις κάτι γίνει, σου έχει αφήσει το μπάλωμα. Ναι. Μπαλωμένη. Λοιπόν, αυτά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ, παιδιά. Που ήσασταν στην παρέα μας. Θα τα πούμε και από κοντά να κάνουμε τα αυτά. Θα τα πούμε και από κοντά και επειδή μου άρεσε θα ξανά θα βγάλουμε και άλλα θέματα. Ό,τι θες. Ό,τι θες. Ό,τι θες. Ετοιμάσου. Ετοιμάσου. Κάτσε στην παρέα μας γιατί ακολουθεί λίγο μετά τις 5 ο Κώστας Δόξας μαζί μας εδώ πέρα να μας πει για το ολοκένουργιο τραγούδι του. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Θα τραβήξουμε και φωτογραφίες. Αμέ, selfie, live μετάδοση, σολάριο, καλησπέρα, τα γνωστά. Λοιπόν, άλλη φορά θα έρχομαι βαμμένη τη μέρα. Τώρα είναι λίγο πρόχειρα, μόλις βγήκα από το σολάριο. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Σημασία έχει να είστε εμπόρευμα. Να το. Καλή παγιατάκι λοιπόν και τη Μέντι Σπάφα από Κυριαζή 11Β. Θα το βρείτε εκεί το κορίτσι, μέρα νύχτα. Εκτός όταν έχει πάει Αθήνα. Την πάρετε ένα τηλέφωνο. Πάρτε ένα τηλεφωνάκι. Έτσι. Θα πούμε και το τηλέφωνο, να το πούμε λίγο. Ναι, 2-2-31-0-48-172. Mm-hmm. Τέλεια, το σπίτι παίρνουμε τηλεφωνάκι, κλείνουμε ραντεβού και φύγαμε για διαφημίσεις και για μουσικό διάλειμμα.
Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε για το μουσικό μας διάλειμμα. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την καλή Παγιατάκη που ήταν σήμερα μαζί μας. Την έχουμε πολύ συχνά να έτσι λέμε 2-3 πράγματα. Αυτό γιατί μου κατέβηκε. Το κορίτσι σήκωσε. Αυτό και όχι μόνο το κορίτσι και όλα τα άλλα όμορφα κορίτσια που έχει στην παρέα της και στην ομάδα της. Γιατί άμα δεν έχεις και μια σοβαρή και δυνατή ομάδα, δεν πας μπροστά. Mm-hmm. Να το πούμε αυτό. Να τα λέμε. Και η Ντιμέντη Σπα λοιπόν, Παπαγκυριαζή 11Β. Θα το βρείτε το κορίτσι αυτό εκεί. Να πάτε να κάνετε το σολάριουμ, να πάτε να τη ρωτήσετε ξανά και τις προσφορές αυτές που έχει το σολάριουμ. Ακριβώς. Και να κάνετε το σολάριουμ, γιατί όπως μας είπε, mm-hmm, δεν είναι μόνο για αισθητικούς λόγους, είναι και για λόγους υγείας το σολάριουμ. Γιατί έτσι μας προετοιμάζει για την έκθεσή μας στον ήλιο. Mm-hmm. Ένα. Και δεύτερον, προλαμβάνει από πολλούς κινδύνους. Θέλεις να μείνουμε λίγο σε καλοκαιρινό κλίμα. Και θα μείνουμε λοιπόν μετά το σολάριο. Είμαστε σε καλοκαιρινό μετά κλίμα. Το σολάριο ειδικά λοιπόν. Εσύ και χειμώνα με το κοντομάνικο μου ερχόσουν. Δεν είδες και αυτό πέρασε την πνευμονία. Πώς μας είχε πει εδώ ο διευθυντής μας ο Γιώργος Σιμόπουλος όταν είχα γυρίσει από την πνευμονία που ήμουν τάβλα στο κρεβάτι και είμαι ξανά με το κοντομάνικο. Θυμάστε κύριε Καλλιεργύρου. Γυρίζει και μου λέει, είσαι καλά, ναι, δεν βλέπω να συμμορφώθηκες, όμως πάλι με το κοντομάνικο είσαι. Λοιπόν, θα μείνουμε σε καλοκαιρινά θέματα και σου έχω στο thisisjustlife.gr, στο προσωπικό μου blog, ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο για τα fashion trends της παραλίας. Mm-hmm. Αμέ στο μαγιό. Τι. Ναι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, Μιχάλης Νοφίτου. Στο Star FM 97,1 και στην εκπομπή Ραντεβού στις 4 για την αποκλειστική μετάδοση του καινούργιου μου τραγουδιού. Πόσο βιάστηκε. Αμέ. Μας έχει κάνει ένα βίντεο. Αμέ. Μπράβο στον Μιχάλη Νόφιτ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τραγουδάει το πόσο βιάστηκε ο άνθρωπος. Αλήθεια. Αμέ. Τι ωραία είναι αυτά. Ένα χειροκρότημα για τον Μιχάλη Νόφιτ. Μισό λεπτό, γιατί έχουμε εδώ πέρα το YouTube. Το κοινό έφαγε. Νίστραξε. Τον αγαπάω πάρα πολύ. Να τον ευχαριστήσουμε. Να ακούσουμε και ένα Μιχάλη Νόφιτ. Να ακούσουμε και ένα Μιχάλη Νόφιτ. Όλα θα τα ακούσουμε. Θέλω να σε πάω τώρα στα καλοκαιρινά. Θα σε πάω στα καλοκαιρινά και θα σου πω ποια είναι τα fashion trends στα μαγιό αυτό το καλοκαίρι. Αχ, θέλω να τα πω αυτό. Και για μία ακόμη χρονιά, αν είναι εύκολο, επειδή εγώ αυτή τη στιγμή αποσυμπιέζομαι πάλι, μπορούμε να ανάψουμε λίγο τον κλιματισμό μας. Θα πεθάνω εγώ, μετά ξανά θα είμαι χάλια. Αλλά δεν γίνεται να αντέξω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, για μία ακόμη χρονιά, τα ολόσωμα μαγιό, τα μαγιά, κυριαρχούν και αφήνουν στη δεύτερη θέση τα μπικίνι. Φέτος λοιπόν οι ρίγες, το κόκκινο χρώμα και τα πλεκτά έχουν τη δημιουργική τους. Το ξέρεις ότι μπορείς να βάλεις πλεκτό μαγιό, ας πούμε. Εγώ έχω πλεκτό μαγιό. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι η επιστροφή των πλεκτών έρχεται στην παραλία και αρχίστε το βελονάκι κορίτσια γιατί τα πλεκτά μπικίνι είναι μόδα. Στράπλες, τυράντες ή ακόμα και με ένα ώμο. Τα πλεκτά μαγιό είναι μας. Και η μαμά μου, θα σου πω. Ας το καλό. Ναι. Μαμά, πάρε και μίλα. Μαμά της, κυρία Ελισάβετ, ναι, για πάρτε ένα μαύρο, τηλέφωνο σας το παρακαλώ. 22-30-36-25. Και μη σου πω, θα ανοίξω και επιχείρηση. Να τα. Να βάλω τη μαμά. Επίσης. Θα μου μάθει και εμένα, προσπάθησε η γυναίκα πολλές φορές, αλλά ξέρεις τι, αυτό θέλει πολύ υπομονή. Γιατί είσαι πάρα πολύ υπομονή. Δεν θέλει Δεν έχεις καθόλου νεύρα εσύ. Τι θέλει. Αν το πλέξεις σφιχτά κάηκες. Αν δεν το πλέξει σφιχτά, δεν... καίγεται. Ναι, παιδιά, προσπάθησε πολλές φορές. Τι, εδώ είναι το θέμα. Σκέψου τώρα να μην το πλέξει εδώ σφιχτά και να βλέπουμε ένα νεφρό να βγαίνει. Και να λέει γεια σας. Κλειστά. Όχι, έβαλε και από μέσα τέτοιο για να μην έχουμε κανένα τύχημα, καταλαβες. Αλλά μου έχει γράψει έτσι μαγιό. Τα πλεκτά είναι πάρα πολύ στη μόδα και φέτος από ό,τι ακούω. Αμέ και τα μονόχρωμα, θέλω να σας πω. Τα μονόχρωμα μπικίνι. Πάνε αυτά που ήταν διπλά και. Θα σου πω. Υπάρχουν τα μονόχρωμα και τα ριγέ. Αυτά τα οποία έχουν ρίγες είναι must φέτος. Έτσι και ιδιαίτερα σε πολύ έντονο χρώμα. Διότι οι ρίγες έχουν την τάση, λέει, να δίνουν περισσότερο όγκο στο στήθος, αλλά καμία δεν έβλεψε ο χαρακτηρισμός ζουμερή. Ζουμερή γυναίκα, αυτά την έλεγε ο άλλος. Κοίτα αυτή η μπαμπάτσικα. Μπαμπάτσικα. Άμε. Yeah. Και τα μονόχρωμα τα μπικίνι τώρα σε έντονα χρώματα όπως το κόκκινο. Και το μπικίνι τέλειο, κορίτσι. Αυτό. Σου λέει ότι τα κόκκινα τα μαγιά, τα έντονα τα μαγιά. Ναι. Είναι στη μόδα φέτος, με τα έντονα τα χρώματα. Τα μπικίνια. Μάλιστα. Αμέ. Ωραία. Ωραία τύπη είναι αυτά. Θα τα βρείτε στο thisisjustlife.gr, μπείτε στο σημερινά μας θέματα. Και αφού είπαμε για το καλοκαίρι τώρα, θα συνεχίσουμε λίγο να είμαστε σε καλοκαιρινό, mood και θα πάμε να ακούσουμε τον Γιάννη Ερεμία που ακούμε εδώ αποκλειστικά από την εκπομπή μας. Στον Star FM 97,1 το νέο του τραγούδι έκλεψε την παράσταση. Γιατί κι εμείς μόλις βγούμε στην παραλία θα κλέψουμε την παράσταση. Κυρίες και κύριοι, να τα λέμε και αυτά.
Πάμε να ακούσουμε Γιάννη Ερεμία. Για να πούμε πάλι την παράσταση να κλέψουμε. Δόξα τω Θεώ. Δεν φταίω εγώ, ο Θεός. Ζωγράφησε τότε. Γιάννης Ερεμίας και αμέσως μετά αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Θανάση Περιβολιώτη.
Λοιπόν, επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε λοιπόν δυνατά και δυναμικά εδώ μέχρι τις 6. Και θα σε λίγο έρχεται ο Κώστας Δόξας με το καινούργιο του κομμάτι Σερί. Σερί. Σερί θα μας πάει ο Κώστας ο Δόξας. Καλά, μην το. Αυτός άμα ξεκινήσει να μιλάει, ναι, δεν σταματάει. Σερί το πάει. Εντάξει, παιδί μου, κάτσε ο άνθρωπος. Λοιπόν, τώρα που λέγαμε πάλι για μαυρισμένους ανθρώπους, τι θυμήθηκα. Το Ψινάκι. Όχι. Τον Ντόναλντ Τραμπ. Αυτόν. Αυτόν. Επειδή σήμερα λοιπόν στο thisisjustlife.gr έχουμε ένα ακόμα τώρα θέμα. Τώρα που έψαχνα το μαξί λόγω τη καλή για το. Ξέρει και το σολάρι και τα λοιπά. Και τα μου τον έβγαλε πρώτο τον σολάρι. Ξεκάθαρα, παιδιά. Αλλά δεν, είναι, δεν κάνει σολάρι μου άνθρωπο. Παιδιά, τερακότα βάζει το πρόσωπο. Όχι, κάνει και σολάρι. Κάνει και βάζει και τερακότα από πάνω, αφού το έχει πει ότι φοράει τερακότα. Όχι, όχι. Κάνει σολάρι. Βάζει τερακότα και το κακό είναι ακόμα το χειρότερο μάλλον. Είναι ότι βάζει ο μακηγέ, δεν θέλω να απολύσουμε κόσμο, τέλος πάντων ο μακηγέ του, του βάζει και κονσίλερ. Γιατί ναι. Έχει τους μαύρους κύκλους. Του βάζει και κονσίλερ και γι' αυτό έχουμε αυτό. Εδώ βάζω εγώ, εγώ βάζω εγώ κονσίλερ όταν βγαίνω έξω για να μην φαίνονται οι μαύροι κύκλοι και οι σακούλες που είναι του γαλαξία. Ναι, αλλά εσύ είσαι λευκός, Θεσέ μου. Μιλάμε τώρα για το χρώμα μου βάζω. Είναι κοκκαλί. Υπάρχουν χρώμα στο χρώμα του δέρματος. Σαν τα κοκκάλια του. Τσαρκαδία, ξέρω εγώ που βγάζει ποτοκάλια. Λοιπόν. Κοίταξε το κονσίλερ, κάνει πολύ καλή δουλειά. Και στην Κέρκυρα βγάζει πολύ ωραία ποτοκάλια. Δεν ασχολήθηκα ποτέ με την πορτοκαλοπαραγωγή για να ξέρω. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει σωσία. Α, μάλιστα. Και μάλιστα γυναίκα σωσία. Και μάλιστα αγρότησα γυναίκα σωσία. Κλάμα. Και μάλιστα αγρότησα γυναίκα σωσία την Ισπανία. Ισπανίδα. Αμέ. Έτσι ξαφνικά λοιπόν, έτσι ξαφνικά ήρθε στη ζωή μας, θα σας πω πια, η Dolores Leis Antelo. Antelis. Antelis. Antelis είναι μόνο Dolores. Η Dolores. Η Dolores λοιπόν, σύμφωνα με την New York Post, ζει στην Νάντον της La Coruña, στην βορειοανατολική Ισπανία. Η γυναίκα όντως μοιάζει πολύ με τον Αμερικανό πρόεδρο, λοιπόν, και είναι πολύ φυσικό οι φωτογραφίες της να έγιναν viral στο διαδίκτυο. Η συγκεκριμένη δεν έχει ούτε καν κινητό τηλέφωνο, συνεπώς ούτε social media, αλλά οι κόρες της που ασχολούνται με το Twitter, έτσι το βλέπουν, της έστειλαν ότι την πολύ τη βάζουν δίπλα στον Donald Trump. Και λένε παιδιά ότι είναι πάρα πολύ. Για να τη δω τώρα, γιατί είμαι περίεργη εγώ. Δεν έχει πάει περίεργη. Δεν σου θυμίζει τον Donald Trump αγρότησε γυναίκα τη απόκριση το Halloween. Αχ, παιδιά, δεν το πιστεύω. Είναι λέει, και το ξανθό το μαλλί, έτσι. Είναι όλα ίδια. Ακόμα συγγνώμη, είμαστε διαδραστική εκπομπή. Πάω από εδώ γιατί δεν μπορώ. Η ηχολήπτριά μας θέλει να είμαστε στη θέση μας. Τα κάρτα τσόφα. Μπορούμε στο This is Just Life φυσικά για να το δούμε. Αμέ, This is Just Life.gr. Πρώτο θέμα της ημέρας. Το ξέρει η γυναίκα αυτή. Ναι, παιδί μου, τις το είπαν οι κόρες της λέμε. Και τι είπε. Γελάει. Τι να πει. Α, γελάει. Α, κάπου βγήκα. Δεν πειράζει. Λοιπόν, πήγε στο άλλο θέμα του thisisjustlife.gr που έχω να σου πω. Μπράβο. Α, είδε. Μπράβο, λες και το ξέρες. Γιατί στο thisisjustlife.gr και στον Χρήστο Κωνσταντίνου δίνει ο Χρήστος Βασιλόπουλος μια πάρα πολύ όμορφη συνέντευξη. Να τον ευχαριστήσουμε τον Έτσι. Χρήστο Βασιλόπουλο. Δίνει στο thisisjustlife.gr και στον Χρήστο Κωνσταντίνου ο Χρήστος Βασιλόπουλος μια συνέντευξη όπου μεταξύ άλλων λέει πως του είχαν κάνει πρόταση για το πρώτο survivor αλλά δεν προχώρησε από την πλευρά της παραγωγής. Γιατί? Γιατί θα σου πω ακριβώς. Θα σου πω λοιπόν εγώ ακριβώς τι λέει ο στον Χρήστο Κωνσταντίνου και στο thisisjustlife.gr. Μου είχαν κάνει λέει πρόταση για το πρώτο survivor, κάναμε συζητήσεις και τα είχαμε βρει στα οικονομικά. Όμως 5 μέρες πριν πετάξω για Άγιο Δομήνικο δεν προχώρησε η συμφωνία στην πλευρά της παραγωγής. Και τον ρωτάει ο Χρήστος Κωνσταντίνου για το thisisjustlife.gr. Για το δεύτερο λέει, σου έκαναν πρόταση. Ναι, λέει και είπα όχι. Και στο πρώτο λέει θα πήγαινε γιατί ήταν ο Γιάννης ο Σπαλιάρας και ο Γιώργος ο Χρανιώτης. Θα ήμασταν παρέα. Όμως τελευταία στιγμή εγώ αποχώρησα γιατί έπρεπε να κάνω και κάτι άλλο. Μάλιστα. Αμέ. Νομίζω ότι ο Χρήστος ο Βασιλόπουλος είναι και εξωτερικό. Είναι Αμερική. Μία εδώ, μία εκεί, μία και εκεί, κάνει και πολλές διαφημίσεις και τώρα ετοιμάζεται να παίξει και σε ένα σύριαλ στην Αυστραλία. Α, είναι Αυστραλία. Ναι. Αμέ, και θέλω να σου πω λοιπόν ότι ο ίδιος. Αχ, μισό λεπτό γιατί το έχασα. Ναι. Λέει ότι η καθημερινότητά του λέει. Μάλλον όχι, η εκπομπή λέει θα παρουσίαζε. Λέει δεν νομίζω, ίσως μόνο μια εναλλακτική ταξιδιωτική με μηχανές. Μαγειρική ή κάποια άλλη δεν θα έκανα. Άλλωστε υπάρχουν άλλοι λέει, που είναι πολύ καλύτεροι. Ποιο? Μηχανές. Το κάνει. Η μεγαλύτερη τρέλα που έχει κάνει αναφέρει πως είναι το να πάει λέει στο Μαρόκο μόνος με τη μηχανή και να χωρίσει λέει την τότε σχέση του γιατί εκείνη ήθελε να πάμε Μύκονο και εγώ όχι.
Αχ, μόνο τι προβλήματα υπάρχουν. Να, τα κατάλαβε. Σου λέει, εγώ θέλω να πάω στο Μαρόκο με τις Μηχανές. Εσύ θες να πας Μύκονο, καλά, να περάσεις. Μόνοι σου. Αμέ. Έτσι. Αυτά είπε ο Χρήστος Βασιλόπουλος στον Χρήστο Κωνσταντίνου και στο thisisjustlife.gr. Να τον ευχαριστήσω πάρα μα πάρα πολύ που δέχτηκε να μιλήσει στο προσωπικό μου blog. Μπράβο του. Μπράβο. Ωραία συνέντευξη. Δεν έχω καταφτάσει να τη διαβάσω. Θα μπορώ να τη διαβάσω. Ελπίζω να τη διαβάσει. Καλά, από σένα ακόμα περιμένουμε να γράψει άρθρα για το thisisjustlife.gr. Μπα και αρχίζει και γράψει. Αλλά πά. Λοιπόν, έχει 53. Να υπενθυμίσουμε λίγο τα social media τη εκπομπή μα. Όχι, κυρία μου, να μην τα υπενθυμίσετε. Έτσι. Ραντεβού στις 4 στα FM 97,1 η σελίδα μας στο Facebook και θα μας βρείτε εκεί να μας στέλνετε τα μηνύματά σας και να μας αντικρίζετε, γιατί θα μας αντικρίζετε και με εικόνα εκεί λοιπόν, θα μας βλέπετε και όλα. Έχω εικόνα και ήχο. Έχω εικόνα και ήχο. Ναι. Το πουλά. Το πουλάω. Λοιπόν, επίσης θα ακούτε μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook ραντεβού στις 4 στα FM 97,1 και τις συνεντεύξεις που δίνουν εδώ οι αγαπημένοι μας καλλιτέχνες και όχι μόνο, και οι αγαπημένοι μας άνθρωποι από εδώ από τη Λαμία. Τα δικά μας τα παιδιά, όπως είναι η Καλή, όπως είναι ο Μιχάλης που μας έχει δώσει τη συνέντευξη, όπως είναι ο Σωτήρης. Πολλά παιδιά έχουν έρθει εδώ και έχουν μοιραστεί. Η Τόνια η Μάρκου. Η Τόνια η Μάρκου. Που έχουν μοιραστεί όλα αυτά που. Έκανα γέφυρα παλαμακίων. Όλες τις ιδέες που έχουν, όλα αυτά που έχουν κάνει και όλους εκεί που έχουν πετύχει τέλος πάντων. Ο καθένας το ίδιο του. Λοιπόν, πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και θέλω να ακούσουμε τον αγαπημένο Γιάννη Τάσιο με τον Όλα να τα αλλάξω. Τζον Τάσιο. Μεγάλος Γιάννης Τάσιος. Να σου πω ότι εγώ δεν το ξέρα. Έχει ξεκινήσει το 1988. Δεν υπήρχα καν εγώ. Και ο Γιάννης ο Τάσιος τραγούδαγε. Το 1988 είναι ο Γιάννης. Από το 1988 έχει κάνει καριέρα ο Γιάννης Τάσιος. Πάρα πολύ μεγάλη δισκογραφία. Πάρα πολύ μεγάλη δισκογραφία. Τώρα όμως είναι το 2018. Ακούμε το Όλα να τα αλλάξω. Όλα. I want to change everything. Κάνει comeback. Έτσι. Που κυκλοφορεί από τη Music Records και να πούμε ότι το τραγούδι του είναι σε στίχους και μουσική του Κωνσταντίνου Μουταγαλούλια. Το καταλαβαίνω αυτό γιατί γελάς. Πάμε λοιπόν. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον αγαπημένο Γιάννη Τάσιο. Αχ, πονάω.
Καλά, παιδιά, κάτι με τσίμπησε εδώ. Έχουν γίνει με τις μήλες, μήλισσες και τα λοιπά. Έχουν αφημιάσει αυτές. Α, οι μήλισσες με έχουν κατατσιμπήσει όταν είχα πάει στα Μελίσια. Θέλω να σου πω ότι ούτε πρίζομαι ούτε παθαίνω κάτι. Ανοσίες τις μήλισσες. Θεραπευτικό σου λέει το τσίμπημα με τις μήλισσες. Καλέ, το κεντρί της μέλισσας το βάζουν πολλές φορές σε το δηλητήριο, ας πούμε, της μέλισσας. Ξέρω το άλλο, παιδιά, που έβλεπα χτες. Γέλασα τόσο πολύ χτες. Έβλεπα ράδιο Αδβίλα. Και λένε η ράδιο Αδβίλα. Τι είχε ράδιο στιγμιότυπο, δείχνει στιγμιότυπο από το Still Standing με την Μπεκατόρου, που ήταν το celebrity. Το οποίο κάτι, πήρε το πράσινο φως για την επόμενη σεζόν, έμαθα. Άσχετο τώρα, να πούμε λίγο και τα τηλεοπτικά. Και έδειχνε το Χολίδι όταν είχε τους celebrity. Ναι. Και έχει ερώτηση τώρα. Πού βρίσκεται το δηλητήριο στο φίδι. Λέει ο Χολίδι. Στο σπίτι. Έτσι είπε. Πιάνω το σπίτι. Έτσι του τέδιεξαν τα γράμματα. Πιάνω το σπίτι. Δεν ξέρω σε ποιο σπίτι. Τέλος πάντων, λοιπόν. Ακούσαμε τον Κώστα Δόξα, αυτό είπε παιδιά, αλήθεια, σε γέλα, το σπίτι. Γέλα, να πούμε βέβαια ότι το ανακοίνωσε ο Κανάκης ότι Δευτέρα, Τρίτη, την επόμενη εβδομάδα δεν θα έχουν ράδιο Ερβίλα ζωντανό, θα είναι η επανάληψη του επαιτειακού των 10 χρόνια ράδιο Ερβίλα, από τις 10.30 κιόλας, για να το δουν όλοι, να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, και τώρα που είπαμε για την Μπεκατόρου, μαζί μας ο Κώστας Δόξας, ακούσαμε το σερί, σε ρυθμό και σε ήχο ρούμπας, παρακαλώ, ρούμπα. Γιατί υπάρχουν δύο ήχοι, δεν το ξέρω εγώ αυτό, και ρέγγι. Και ρούμπα. Δεν το ξέρεις αυτό. Όχι. Δεν μας τα πει ο Κώστας. Δεν μας τα πει ο Κώστας. Είναι σε λιγάκι. Άκου τώρα που λέγαμε για την Μπεκατόρου που είπε. Η Μπεκατόρου πήρε το πράσινο φως για την επόμενη σεζόν στον Αντένα. Δεν ξέρουμε βέβαια αν θα κάνει το Still Standing ή το Your Face Sounds Familiar. Κάτι από όλα αυτά τέλος πάντων θα γίνει. Ξέρεις ποιες εκπομπές στο Ε πήραν το πράσινο φως για την επόμενη χρονιά. Για πες. Ήδη υπογράψανε. Η Κατερίνα καινούριο. Με το στέξει καθένα θα πω. Και να πάνε τα διλήμματα. Και η Θέη Μαυραγάνη που κάνει το πολύ πρωινό τώρα ό,τι συμβαίνει. Όχι, πολύ πρωινό. 5 ώρα. Για 5.30 ώρα, 5-5.30. Αυτό ούτε και εμείς που το κάναμε τότε στον Sky 6 με 11. Πέτυχα τις ωραίες εποχές του Καλημέρα Sky τότε. 6 με 11. Τηλεμαραθώνιο. Και η Τατιάνα δεν ξέρουμε αν θα πάρει το πράσινο φως, αλλά εγώ σου έχω αποκλειστικό ρεπορτάζ. Μίλησα. Και λένε ότι την ξαναπροσέγγισε ο Αντένα. Αυτά είναι. Μετά από χρόνια. Επιστροφές, καταστροφές που λένε. Έχω για σένα να κάνει πολλές. Έτσι. Λοιπόν, για να είμαστε πλήρως έτοιμοι και πλήρως δυνατοί για να υποδεχτούμε τον Κώστα Δόξα στην παρέα μας, θα ακούσουμε ένα ακόμα Κώστα Δόξα. Έτσι, γιατί μπορούμε. Γιατί μπορούμε. Αμέ. Γιατί μας αρέσει ο Κώστας Δόξας. Μας αρέσει να τον ακούμε. Μας αρέσει να μιλάει πάρα πολύ για αυτό, παιδί. Πάμε να ακούσουμε έναν ακόμη Κώστα Δόξα έτσι επειδή μπορούμε και επαναρχόμαστε.
Σαν τα μπαγκλάν. Σαν τα μπαγκλάν. Λοιπόν, εδώ είμαστε και 17 η ώρα. Σε λίγο θα είναι μαζί μας ο Κώστας ο Δόξας. Ωε. Αναμένουμε στο ακουστικό μας. Διν. Τι έπαθες. Τίποτα, με είχα βάλει τη μετά. Τώρα που λέγαμε πριν για καλοκαίρι και μαγιό και το ένα και το άλλο, σου έχω και ένα live story πολύ ωραίο. Live story. Yes, it is. Yes. Και θα μιλήσουμε για μία blogger, την Anna O'Brien, η οποία είναι blogger, είναι μπαμπάτσια ρε παιδί μου, είναι υπέρβαρη blogger βασικά, η οποία όμως αισθάνεται τόσο με τόσο άνετα με το σώμα της, βέβαια μιλάμε τώρα για 150 κιλά άνθρωπο, έτσι. Ανάλογα. Με την κυταρή κοινάτη, 33 χρονών. Ναι, ρε παιδί μου, σου λέω τέλος πάντων, αυτή αισθάνεται πάρα πολύ άνετα με το σώμα της. Ναι. Γουστάρει, δεν την νοιάζει. Είναι blogger και τι έκανε, πήγε η κατάγεια από τη Νέα Υόρκη και βρέθηκε στο Las Vegas προκειμένου να φωτογραφηθεί στο λόμπι ενός ξενοδοχείου αφού είχε λάβει από την ομάδα δημοσίων σχέσεων του ξενοδοχειακού συγκροτήματος άδεια. Έτσι. Mm-hmm. Τις επέτρεψαν λοιπόν να φωτογραφηθεί όπου θέλει, εκτός από το καζίνο, οπότε φόρησε το μπικίνι της. Και το μπικίνι τέλειο, κορίτσι. Και πήγε στην μεγαλοπρεπώς διακοσμημένη είσοδο του ξενοδοχείου, όλο χρυσό. Μετά από μερικές λήψεις, η Άννα υποστηρίζει ότι ένα security της είπε να φορέσει κάτι πάνω από το μαγιό της. Mm-hmm. Για κακή του τύχη, εκείνη είχε ήδη βγάλει τη φωτογραφία που θα της χάριζε πάνω από 20.000 likes. Τα υπόλοιπα τα γράφει και η ίδια στη λεζάντα της. Και γράφει, το βρίσκω ειρωνικό που έχω βγάλει φωτογραφίες με μαγιό σε όλο τον κόσμο και στο μόνο μέρος που μου ζήτησαν να ντυθώ ήταν στο Las Vegas. Σίγουρα τα αδύνατα κορίτσια με τα string και τα αυτοκόλλητα στο στήθος είναι εντάξει. Αλλά ένα κορίτσι με παραπάνω κιλά και ένα κανονικό μαγιό που προσπαθεί να βγάλει μια τέλεια φωτογραφία editorial είναι υπερβολή. Κρίμα για αυτούς βέβαια γιατί εγώ είχα ήδη βγάλει την τέλεια φωτογραφία. Δεν μπορούν να διαγράψουν αυτό που συνέβη. Μαθαίνω όσο περισσότερο πιέζω τον εαυτό μου να κάνει πιο πολλά editorial concepts. Όχι ότι τόσο μεγαλύτερες είναι οι αντιδράσεις. Αλλά γι' αυτό ακριβώς πιέζω και εγώ. Είναι κάτι παραπάνω από ένα κορίτσι με μπικίνι στην πόλη της αμαρτίας, αλλά είναι ένα statement. Μάλιστα. Εντάξει. Κυρία Καλαγγύρου, λίγο... αγαπημένη ακροατέα που ντρέπεται στο Facebook. Το καταλαβαίνουμε ότι δεν ντρέπεται. Αισθάνεται άνετα με το σώμα της. Αισθάνεται άνετα, ναι. Και λέω εγώ τώρα. Είναι υγιές όμως, ας πω κάτι. Όχι, δεν είναι άλλο υγιές. Τώρα να αισθάνεσαι άνετα, οκ, okay, το δέχομαι, αισθάνεσαι άνετα και τα... Δεν είναι υγιές όμως. Μου το στέλνει μια κοινή μας φίλη δημοσιογράφος αυτό το άρθρο και μου λέει να το πεις στην εκπομπή και αμέσως μετά να μου πεις πότε θα το πεις. Όχι, θα σε πάρω εγώ τηλέφωνο και να σου πω, βλέπεις αυτή, βλέπεις, 150 κιλά άνθρωπος και βγαίνει έξι με μαγιό. Εσύ γιατί δεν πας στην παραλία. Ο, καλά σου λέει εσένα που είσαι μια χαρά. Έλα παιδιά, έχω κουτάκια. Έτσι, μας αρέσουν τα κουτάκια. Εσύ και είναι μαστιχέ, δεν είναι. Ο Ουγγαρέζο έχει παιδιά... πολύ όμω. Ο Ουγγαρέζο πολύ... καταρχά έχει πει ότι έχω γυναικομαστία, λέει. Εκτό από γυναίκα, γιατί τον έχω δει στην παραλία, έχει πολύ μπούτι. Ναι, εντάξει. Έχει μπούτι και ποπό. Ο Ουγγαρέζο. Πολύ έχει μπούτι και ποπό. Μια χαρά. Εγώ όταν τρώω, όταν θα παχύνω, θα το πάρω στο μπούτι και στον ποπό. Δεν θα το πάρω στην κοιλιά. Είδε αυτό, ήθελα να το μάθουμε τώρα. Καλά, να μην πούμε λίγο πράγματα εδώ πέρα, τα δικά μα, να βγάλουμε τα σώψικά μα. Κάτσε να πωλήσουμε τίποτα μας και μας πάρουν την επόμενη σεζόν. Δεν έχουμε κλείσει συμβόλαια ακόμα, Βάσκια Πανοπούλου. Εγώ το παίρνω ομοιόμορφο με εξαίρεση. Πολλά. Το πω στην ομπέλα. Κοτόπουλο είχε. Εκεί κοτόπουλο. Λοιπόν, εκεί κοτόπουλο τρώω, αλλά δεν είναι βοηθάει. Τρόμπα. Τρομπάρισε τα. Να καλησπέρισουμε και όσους μπήκατε τώρα στην παρέα μας. Γεια σας φίλοι και φίλες. Σε λίγο θα είναι τον απορρίτων φίλων τους. Σε λίγο θα είναι μαζί μας ο Κώστας Δόξας να κάνουμε έτσι μια όμορφη και ωραία κουβέντα. Ξέρουμε ότι έχουμε καθυστερήσει, δεν πειράζει. Θα βγούμε μετά, το ίδιο πράγμα είναι. Καλέ, ναι, αλλά επειδή μου ζήτησε ένα Μιχάλη Νεοφύτου, να μην ακούσουμε ένα Μιχάλη Νεοφύτου. Ακούσουμε ένα Μιχάλη Νεοφύτου, να μην σε πάω. Να μην πας πρώτα κάπου. Σε μια, στην πρώτη, μάλλον υποθαλάσσια βίλα. Την αγοράζω, πόσο κάνει. Την αγοράζω, πόσο κάνει. Ανοίγει λοιπόν η πρώτη υποθαλάσσια βίλα στον κόσμο και ο λόγος για το Conrad Maldives Wrangell Island. Θα έχουν σύντομα λοιπόν την ευκαιρία οι ενδιαφερόμενοι να κοιμηθούν μαζί με τα ψάρια στο βυθό της θάλασσας. Και συγγνώμη, δηλαδή εγώ θα κοιμάμαι λοιπόν... και θα περνάει από πάνω μου η κουτσομουρά. Ναι. Και άμα κάνω σεξ, δεν θα κάθεται υπέστροφα να με βλέπει με γρουλωμένα τα μάτια. Κάτσε, φρόντισε να μην μας ανεβάσουν ούτε στο Facebook σήμερα. Όχι, εντάξει, δεν είναι θέμα. Πιπέρι. Ναι, άμα κάνω έρωτα.
Το πανέμορφο Φέρετρο λοιπόν βρίσκεται στις Μαλδίβες και ανοίγει σύντομα ως η πρώτη υποθαλάσσια βίλα στον κόσμο. Αχ, και καρχαρίες. Οι εικόνες και η ζήτησή της άλλωστε αποδεικνύουν ότι πρόκειται να είναι ένα από τα πιο περιζήτητα δωμάτια ξενοδοχείων στον κόσμο. Παιδιά, εγώ θέλω να κλείσω ένα δωμάτιο τέτοιο. Λοιπόν, η κατασκευή της βίλας, να πούμε, αποτελείται από δύο ορόφους, με το κάτω κατάστρωμα να βρίσκεται 5 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Παιδιά, δεν θα μπορούσα, αλλά σας το λέω, 5 μέτρα. Λίγο είναι. Διαθέτει υπνοδωμάτιο, καθιστικό, μπάνιο και φυσικά γυάλινο δάπεδο και όροφη, έτσι ώστε οι επισκέπτες να μπορούν να απολαύσουν τα πολύχρωμα ψάρια που ζουν στη θάλασσα. Απορία. Παιδιά, αλήθεια, δεν θα μπορούσα να μείνω έτσι. Απορία. 5 μέτρα κάτω από τη θάλασσα. Απορία. Έχω μια μεγάλη απορία. Έχει και τουαλέτα μέσα. Αυτά που κάνεις στην τουαλέτα, πού πάνε? Εδώ, εκεί, πάνε πέρα. Στον ωκεανό. Στον ωκεανό ή τα βαστάνε και τα παίρνουν μετά με ένα σωλήνα κάπου αλλού? Θα σου πω ότι η κατοικία σχεδιάστηκε από τους αρχιτέκτονες της εταιρείας Crown και κατασκευάζεται από μια ομάδα που ειδικεύεται στην τεχνολογία εμιδρίων. Εμένα μου αρέσει. Σαν ένα ανθρώπινο ημιδοείο. Εγώ θα πήγαινα. Απλώς εγώ φοβάμαι ότι θα κοιμάμαι και θα με κοιτάει η κουτσομούρα και μη σου πω ότι θα έρθουν και δύο καρχαρίες και μία φάλαινα να με βλέπουν πώς κάνω σεξ. Εκεί, χρυσέ μου, έμενα. Γιατί σου λέει ότι η υποθαλάσσια σουίτα συνδέεται με τον επάνω όροφο με σπυροειδή σκάλα, όπου στο δωμάτιο από την επιφάνεια της θάλασσας πλέον. Να παίρνεις και λίγο οξυγόνο κάτω. Καλά, και εκεί σου οξυγόνο. Δεν μπορώ κάτω, ότι θα πήγα τέτοιο. Ωραία, εσύ θα πήγες στο πάνω, εγώ θα μείνω στο κάτω. Οι μπορούν να βολευτούν στο ύπνο δωμάτιο που έχει δύο μόνα κρεβάτια. Οι γύρω χώροι περιλαμβάνουν μπάνιο, γυμναστήριο, ιδιωτικές αίθουσες ασφαλείας, σαλόνι, κουζίνα, μπαρ και τραπεζαρία με καταστρώματα που θέλουν προς κάθε κατεύθυνση του ηλιοβασιλέματος. Ωραία. Εσύ θα πας στο πάνω, εγώ θα πάω στο κάτω. Θα πάρουμε τις σχέσεις μας και θα πάμε. Τι κλειδί είναι αυτή η χρυσέ μου στις Μαλδίβες? Ποια, η Μενεγάκη δεν έχει στις Μαλδίβες σπίτι? Στις Μαλδίβες? Στις Μαλδίβες δεν έχει σπίτι Μενεγάκη? Της έλεγε κάποτε στον πρωινό καφέ Βαλβίδες η Ελένη Μενεγάκη. Το θυμάστε έτσι γιατί κατά λάθος βέβαια η γυναίκα. Μόλις πήγε και της έμαθε. Είχε πάει σπίτι. Ταξίδι του Μέλιτος στις Μαλδίβες με τον Γιάννη Δολάτσιο. Έχει και σπίτι, θα το ψάξουμε να το πούμε. Έχει λοιπόν, σπίτι. Μιχάλης Νεοφύτου με το πόσο πια. Μισό λεπτό, έχει σπίτι η Ελένη Μενεγάκη στις Μαλδίβες? Άμα είναι, γιατί πήγα να κάνω κι εγώ πρωινό στην τηλεόραση? Του χρόνου. Άμα κάνεις πρωινό στον Αντένα, παίρνεις σπίτι στις Μαλδίβες. Άμα κάνεις πρωινό στο Στάρ Κεντρικής Ελλάδας, πού παίρνεις σπίτι? Λοιπόν. Στη Χαβάη, στην Καραϊβική, κάπου. Στις Ράχες. Έχω σπίτι στις Ράχες. Εξωτικές. Σε καμένα βούρλα. Έχω και εκεί. Το Μόλο. Δεν έχω εκεί. Εντάξει. Λοιπόν. Καλά, δεν είναι και δικά μου εντελώς. Της οικογένειας είναι. Λοιπόν, αμέσως κι εσύ είσαι και εσύ. Με περιζήτητος γαμπρός, κυρία Καλλιεργύρου. Τι θέτε? Τι θέτε? Γι' αυτό, όταν εγώ γνωρίστηκα με τον γνωστό άνθρωπο, είπα, έχω εκεί σπίτι, έχω εκεί σπίτι. Ωραία, αγάπη μου, σ' αγαπώ. Αυτό. Κατάλαβες. Λοιπόν, καλησπέρα. Έχω και κότερο. Πάμε μια βολτά. Μιχάλη Νεοφύτου και πόσο βιάστηκες. Ο οποίος Μιχάλης Νεοφύτου, να τον ευχαριστήσουμε ξανά. Μας ανήλωτη σε βίντεο στο Facebook. Μιχάλης Νεοφύτου και Μιχάλης Νεοφύτου. Και μας τραγουδάει μέσα από το βίντεο. Να κάνω μια ερώτηση, κυρία Καλλιεργύρου. Θα το κολλήσουμε με τις διαφημίσεις. Θα το κολλήσουμε με τις διαφημίσεις. Οπότε αμέσως μετά τις 5:30 επιστρέφουμε με τον Κώστα Δόξα παρέα. Έτσι.
και 57. Αχ, γιατί. Γιατί πρέπει. Γιατί αυτή είναι η ώρα. Να ευχαριστήσουμε τον αγαπημένο, λατρεμένο Κώστα Δόξα που ήταν στην παρέα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Κώστα. Η συνέντευξη διαθέσιμη μέσα από tvstar.gr αμέσως μετά το τέλος της εκπομπής. Στο web radio πατάτε tvstar.gr, βρίσκεται το web radio, την εκπομπή ραντεβού στις 4 και βρίσκεται όλες μα όλες τις συνεντεύξεις που έχουν δώσει εδώ οι καλλιτέχνες στην εκπομπή μας. Εμείς να σας αποχαιρετήσουμε σιγά σιγά και για σήμερα Τετάρτη. Αύριο προ-Παρασκευή θα είμαστε μαζί. Ευελπιστώ εγώ να είμαι λίγο καλύτερα, να μην πονώ. Ευελπιστώ. Όχι, θα είσαι καλύτερα. Ευελπιστώ. Θα πάω να χαμποκωθώ πάλι. Θα σου κάνω μαλάξεις. Όχι, θα έχω κανονίσει να μου κάνουν μαλάξεις. Δεν χρειάζεται. Κοίτα, δεν θέλει από μένα. Κοίτα χεράκι εδώ. Ένα, να σου κάνω. Πήγα, θα κάνεις άλλον, μάνα μου. Φιλάκια πολλά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Βάση Γιαβονοπούλου ήταν στο μικρόφωνο μέχρι τώρα. Έτσι και άκυπτο. Κύριε, στη ρύθμιση του ήχου τον Ιβάσο Καλαργύρου, μας άντεξε και για σήμερα. Δεν ξέρουμε για πόσο λίγο έμεινε. Υπομονή, κυρία Καλαργύρου, μέχρι τέλος Ιουνίου θα είμαστε εδώ. Πιάσαν οι ζέστες. Δεν φταίμε συμβόλαια είναι αυτά. Δεν χρειαζόταν να πιάσουν οι ζέστες. Όχι, γιατί θα γίνει μια περισσότερη τρέλα τώρα. Ετοιμαστείτε για πολύ περισσότερα πράγματα. Μείνετε συντονισμένοι στον Star FM 97,1. Ακολουθεί η τηλεοπτική ραδιοεφημερίδα της Sport Day και η σύνδεση με τον Α989 και τον Αντώνιο Τονόπουλο. Και στην τηλεόραση του Star Κεντρικής Ελλάδας στις 8.30 τα αναλυτικά γεγονότα του Star με την Λένα Παρασκευά. Και στις 10 η εκπομπή Ήπεθρος. Συνεχίζει ενημέρωση μέσα από τα μονόλεπτα δελτία ειδήσεων κατά τη διάρκεια της νύχτας στον Star FM 97,1. Συνεχίζει ενημέρωση μέσα από το tvstar.gr. Τα λέμε αύριο. Δεν διαβάζω, δεν προλαβαίνω να ακούσουμε τραγουδί. Όχι. Όχι. Γιατί? Θα το ακούσουμε αύριο, δεν πειράζει. Σούπερ διασκευή με Ελίνα Συναντίδου. Ναι, καλέ. Το παίζουμε εδώ πέρα στο Star FM. Το παίζουμε το τραγούδι, το παίξουμε και αύριο στην εκπομπή. Και αύριο. Αμέ. Αύριο, μείνετε συντονισμένοι λοιπόν. Τα λέμε αύριο, φιλιά πολλά. Χαχα, σας πρόλαβα, κυρία Καλαργύρου.